Πώς σκέφτεστε να διαχειριστείτε την υπόθεση του διαγωνισμού? Εξελίξεις στην υπόθεση του διαγωνισμού για τα φωτοβολταϊκά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο προανήγγειλε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτός ο διαγωνισμός είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί η βούληση του Υπουργείου ήταν και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, που στερούνταν, όπως ξέρετε, τις δυνατότητες να γίνουν έργα. Θέλω να θυμίσω ότι αυτές οι περιοχές είναι κορεσμένες περιοχές από το 2007 στην Κρήτη, από το 2012 στην Πελοπόννησο. Ακόμη δεν έχουν διασυνδεθεί πλήρως, όπως ξέρετε, με την Υπηρετική Ελλάδα. Θέλαμε επιτέλους να μπορούν και σε αυτές τις περιοχές, έστω και με μια περιορισμένη ισχύ, να δοθεί δυνατότητα σε μικρούς επενδυτές να κάνουν έργα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης του Φραγκίσκου Παρασύρη σχετικά με το διαγωνισμό του Οκτώβρη του 2022, η κυρία Σδούκο αναφέρθηκε στα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού. Ουσιαστικά δώσαμε, όπως ξέρετε, 180 ΜΒ για την Κρήτη, για net metering, σε ενεργειακές κοινότητες. Και αυτό που συνέβη ήταν το εξής. Άνοιξε η πλατφόρμα και μέσα σε 16 λεπτά μπήκανε τόσες αιτήσεις που ήταν 200% σε υπερκάλυψη. Μακάρι, θα σας απαντήσω, να είχαμε διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο για να πάρουν όλοι οι αιτούντες. Όπως τόνισε η Υφυπουργός, έχουν κατατεθεί 374 ενστάσεις για την πληρότητα των φακέλων, εκ των οποίων έχουν ήδη εξεταστεί 120, με την ίδια να έχει ζητήσει από τον ΔΔΕ την επίσπευση της διαδικασίας, προκειμένου να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες η χορήγηση των αδειών σύνδεσης. Μέσα στις επόμενες 4 εβδομάδες θα τελειώσουν όλες και θα ξεκινήσει η χορήγηση όρων σύνδεσης. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του κόμματος, κατά τη δευτερολογία του, σημείωσε πως οι φάκελοι που έχουν πληρότητα δεν απέχουν πολύ από τα μεγαβάτ που έχουν δοθεί, τονίζοντας πως θα μπορούσε το Υπουργείο να δώσει επιπλέον ενεργειακό χώρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν όλοι όσοι έχουν πλήρες φάκελο. Καλή την πίστη και θέλοντας να ξεπεράσει μια δικαστική διαμάχη η οποία θα διαιωνίζει το ζήτημα, θα μπορούσε να εξετάσει μια λύση δίνοντας επιπλέον ενεργειακό χώρο, έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν, ξαναλέω, όσοι έχουν πλήρες φάκελο. Δεν είναι πολιτική όμως η απόφαση, κύριε Παρασύρη. Μακάρι εγώ να μπορούσα, ο Υπουργός, πάρα πολύ εύκολα να πω έτσι ξαφνικά πάρτε άλλα 100 ΜΒ. Είναι τεχνική εισήγηση που πρέπει να γίνει από τον αρμόδιο διαχειριστή, από τον ΔΔΕ, από τον ΑΔΜΙΕ, από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, ότι ναι, παρόλο που ένα σύστημα σήμερα θεωρείται κορεσμένο, γιατί δεν έχει πλήρως διασυνδεθεί, υπάρχει δυνατότητα να ξύσουμε τον πάτο, να το πω έτσι, μέχρι να γίνει η πλήρης διασύνδεση και να βρεθούν άλλα 10, 20, 30, 40, 50 όσα μας πούνε μεγαβάτ, για να δώσουμε τη δυνατότητα και στους υπόλοιπους.